Μπορεί να έχει τα on and off ε, στις νύχτες μας, ο ο Βρετός, αλλά έχει την εξακολουθητική αγάπη μας, την ισόβια αγάπη μας. Αν το πωδί, δεν και το πωδί, όχι το πωδί, μόνο, το δεν είναι θέμα αγάπης, γιατί ξέρεις η αγάπη δεν έρχεται γιατί είναι καλό παιδί ο ο Βρετός, είναι ένας σπουδαίος ερμηνευτής και καλός άνθρωπος, μπορείς να καμαρώνεις. Ναι. Πιέν, Ποια είναι η καμερά μου που λέει. Αυτή είναι. Αυτή είναι, μόνο αυτή έχω. <laughs> Όχι, έχεις και εκείνη. Έχουμε αλλά πού θες να απευθυνθεί. Ε, μόνο σε σένα. <laughs> <laughs> δεν, μου πάει κάμερα, μαι, δεν μου πάει η κάμερα. Λοιπόν, ο Ντίνο Ωβρετό. Ε, θέλω να πω κάτι που ντρέπεται όταν τα λέμε αυτά. Αλλά είναι η ιστορία του. Ο καθένας έχει μια ιστορία, έχει μια διαδρομή. Όταν ήταν στη Μαρκίζα, πρώτο όνομα στη Θεσσαλονίκη, ήταν στο ίδιο μαγαζί. Ε, ο, ο Αντώνης Ορέμο και δεν υπήρχε καν στη Μαρκύζα γιατί άνοιγε το πρόγραμμα. Έτσι. Θα πει κάποιος που είναι ο ρεμο σήμερα that's και που είναι ο βρετό. Αλλά that's αυτό yeah. δεν έχει να κάνει με το ταλέντο μόνο. Έχει that's that's να κάνει και yeah. με πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, από αύριο και κάθε Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο σε καινούριο χώρο, στο λιμάνι εκεί δηλαδή που υπήρχε μια καφετέρια απέναντι από τα για να μην μπερδευτείτε, απέναντι από Είμαστε το σημείο απέναντι, που, ακριβώς. Τα, που δένουν τα πλοία, δεν Είμαστε δένουν. ακριβώς απέναντι από την κεντρική προβλήτα που φεύγουν τα καράβια και πάμε έτσι. για σκιάθο και λεπτά σποράδες. Υπήρχε ε, μια καφετέρια ναι. εκεί. Έτσι όποιος δηλαδή ανέμενε ή κάποιον δικό του να παραλάβει ή ναι, να ναι, φύγει, Αυτό ναι, ναι. ε, αυτός ο χώρος, εν πάση περιπτώσει, μεταμορφώθηκε. Αυτός ο χώρος τον ε, διαμορφώσαμε, ο Μαρίνος ο, το τον έκανε έτσι πάρα πολύ ζεστό και πολύ όμορφο. Και σκεφτήκαμε να βάλουμε και μουσική μέσα, γίνει για ακόμα πιο όμορφο ο χώρο. Να το γλυκάνουμε, να το έτσι ζεστάνουμε κλπ. Λοιπόν, και φτιάξαμε ένα ωραίο πράγμα, ένα ωραίο σχήμα που λέμε εμεί στη γλώσσα αυτή. Ε, από έξι φωνέ, έξι πάρα πολύ καλέ φωνέ, εκτό από μένα. Ε, όπου έχουμε κάνει μία αναφορά στις δεκαετίες του 80 και του 90 με παλιά καλά πράγματα, βιωμένα τραγούδια και στις θύμησές μας έτσι πολύ όμορφα και γλυκά και παίρνουμε και κάποια λίγα πράγματα σημερινά επιλεγμένα από ποιοτικά, ε, ποιοτικούς καλλιτέχνες και τραγούδια σαν σύνολο. Και έχουμε φτιάξει ένα πολύ όμορφο ε, σχήμα και μια πολύ ωραία μουσική παράσταση. Είμαστε μια μουσική σκηνή. εν ολίγης. Άρα και θα αναπολύσουμε. Βέβαια. βέβαια. Ξέρει τι μου έκανε εντύπωση. Τώρα δεν θυμάμαι πού το έζησα. Πραγματικά δεν θυμάμαι, γιατί κάθε μέρα είναι τόσο γεμάτη από πράγματα που παίζονταν κάπου τραγούδια, τώρα μιλάμε 40 ετών, όχι δεκαετιών yeah, που λες εσύ, yeah, yeah. και τα ξέραν και νέα παιδιά που από όλο αυτό που γίνεται yeah, yeah. σε ένα πρόγραμμα σαν το δικό σου, αυτό που αίσθησε εσύ, το να επανέρχονται και να θυμίζουν ωραίες μουσικές, ωραίους στοιχούς άλλων εποχών, ε, περνάει και από γενιά σε γενιά το ακούσμα και η αγάπη γι' αυτό. Περνάει από γενιά σε γενιά και επειδή ε, δεν, έχει περάσει, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από αυτές τις δεκαετίες και λίγος πολύ οι γονείς μεταδίδουν στα παιδιά μέσω ρεδιοφωνών και δίσκων και λοιπά, ε, υπάρχουν ακούσματα τέτοια. Οπότε εμείς θα τους τα θυμίσουμε αυτά όλα και θα τα ακούσουν και με καλές φωνές και έτσι πολυφωνικό. Έχουμε κάνει ένα πολυφωνικό ε, σχήμα που είμαστε όλοι σχεδόν πάνω στην πίστα. Συνέχεια. Α, ναι. Ναι. Αυτό, ε, ε, μεταξύ των άλλων, ξέρω να σου πω ότι είναι ομαδικό όλο αυτό. Είναι βασίζεται ομαδικό, στο αλλά 70%. όλοι ξέρουμε και σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ιδανικό για τον ερμηνευτή, γιατί ε, καλό, ή κακός, κακός, κακός κατά τη γνώμη μου, ε, υπάρχει κάπνος σε αυτά τα μαγαζιά, ο άλλος βάζει το μέγιστο της φοράς. Δεν μπορεί, δηλαδή, οι αντοχές και οι ιατρικά να το δεις είναι πολύ συγκεκριμένες ναι. για το 70 περίπου τα 100 βασίζεται στο... <laughs> στο ομαδικό και υπάρχει ένα 30% το οποίο ο καθένας μετά θα βγει Έχει και, τα... και θα πει έτσι τα δικά του Μάλιστα. μέρη, τα ωραία. Ε, ε, η βέβαια, πρόθεση θα... του Ντίνου ήταν να έρθει με όργανα Δεν το σήμερα, ήξερα, τώρα. δεν το ήξερα. Ναι. Και του λέω, βρε μου, είναι άλλη φυσιογνωμία της εκπομπή ναι, ναι, ναι. έτσι κι αλλιώς. Ε, Θυμάμαι από ε, παλιά εγώ του είπα, κάνω, το... θα... Ναι, όχι εντάξει, μπορούμε να το οργανώσουμε κάποια στιγμή. Και στι γιορτέ να κάνουμε. Είμαι. Βέβαια, βέβαια. Αλλά βέβαια. του είπα ότι εγώ θα εκβιάσω ακαπέλα κάτι. Αχ. Ε, όχι. Ε, έχω εντολή έτσι ρητή <laughs> <ετσι, laughs> να μην κάνω τέτοια πράγματα, γιατί δεν τα πάω καλά σε αυτά. Και γιατί καλύτερα. Εσύ. Ε, να έχω λίγο πυρετό σήμερα γι' αυτό. Έτσι λέω. <laughs> λέω Όταν θέλω να αποφύγω κάτι, λέω ότι έχω πυρετό και με σέβονται, ξέρει. <laughs> ε, <laughs> όχι, εγώ δεν τα εκβιάζω δεν αυτά. Αν ε, σου βγει, σου βγήκε. Ε, γιατί είχες αυτά τα on-and-off, γιατί ερχόσουν, γιατί έλειπες, ε, γιατί... Κοίταξε να δεις. Έφυγα κάποια στιγμή όταν είδα ότι πάνε να με διώξει αυτό. Λίγο πριν την κρίση έβλεπα την αναμπουμπούλα αυτή που γίνεται που λέμε και την ανακατάταξη σε αυτή τη δουλειά. Ε, ερχόμενη κρίση έγινε πολύ πιο δύσκολο αυτό το πράγμα γενικότερα. Ε, βιοποριστικά και μόνο άμα το δούμε εγώ επειδή ήμουν επαγγελματίας, ζούσα από αυτό το επάγγελμα. Πλέον δεν με κάλυπτε αυτό το πράγμα. Και προκειμένου να είχα τα βάσανα αυτά που λέμε και του καημού με επιχειρηματίε με, με, με πολλά τέτοια προβλήματα, επειδή μπήκαν και νέα, ε, ε, νέο αίμα στι δουλειέ αυτέ, το οποίο δεν μπορούσαν να τα πιάσουν. Είναι καλοδεχόμενο πάντα το νέο αίμα. Είναι. Αρκεί να έχει γνώση. Αλλά δεν σημαίνει. Αρκεί να έχει γνώση. Γιατί, Α, ε, οπότε λε δεν μπορούσε να συνεπάρξει με αυτού Δηλαδή από επιχειρηματίε μέχρι καλλιτέχνε κλπ. Βάλιστα. Και το βλέπουμε και στι δουλειέ τη δική σα. Αυτό το, το, το συνοθήλευμα και το μπέρδεμα με έκανε να. μην μη θέλω να συνεχίσω άλλο. Επέλεξα κάτι άλλο να κάνω, ασχολήθηκα με άλλα πράγματα και τώρα. Δεν πέρασε και εσύ τι περιόδου σου που είχε και μαύρε νύχτε και μαύρε μέρε και δύσκολε. Εντάξει. Θέλω να πω να μην είσαι κι εσύ καλά. Όχι βέβαια. Ε, τώρα Λέβαια. δεν θέλω να πάω σε πράγματα όχι, που θα όχι. σου ξύσουν πληγέ, αλλά. Όχι, ναι. ενώ... Όλοι δικαιούμαστε να έχουμε ναι, ναι, σίγουρα, και περιόδους που θέλουμε απομόνωση, που ναι, δεν ναι. θέλουμε. Πέρα από αυτό, εντάξει, σου λέω, ειλικρινά το έκανα για, μόνο για πρακτικούς λόγους. πρακτικούς λόγους. Και τώρα βλέπω ότι λίγο έχουν συνέλθει τα πράγματα, άδειάσε λίγο η πλατεία αυτή, έχει αδειάσει λίγο η πλατεία, και είναι λίγοι τώρα το πάνω. Δηλαδή βλέπω λίγο ο κόσμο να παίζει γενικότερα. Άρα έγινε το ξεσκαρτάρισμα. Το ξεσκαρτάρισμα. Οπότε λέω τώρα είναι καιρό να το αναλάβουμε λίγο και να το πάμε όπω ξέρουμε καλά εμεί. Και γι' αυτό έτσι το. Ευχαριστεί. Είμαστε στο λιμάνι του Βόλου, στην κεντρική προβλήτα, εκεί που δεν τα κύκνος, στο Κύκνο. Κύκνο λέγεται. Κύκνος, ναι, ναι. Το μαγαζί. Ναι. Ε, και εκεί είναι επικεφαλή ε, ο κύριο αυτό, ο πολύ ταλαντούχο. Ο εξαιρετικό, ο ζεστό. Γιατί. Ξείς, πρέπει να σου δημιουργεί και μια ζεστασιά να, να δημιουργεί έναν εύκολο διάβλο επικοινωνία και ο ερμηνευτή. Εντάξει, είμαστε σε ένα. ωραίε οι κοπέλε που βγαίνουν και βγαίνουν ναι. και με λίγα ρούχα ναι. και όλα αυτά. Ε, αλλά ναι. ε, ε, θε. Και... Θα ήθελα κι εγώ να βγαίνω πραγματική. με λίγα ρούχα, αλλά δεν μου το επιτρέπετε στο σωματότυπο μου. <laughs> Γι' αυτό φοράω <laughs> αυτά τα ρούχα. Αλλιώ εγώ κάπω έτσι θα ήμουν. Ναι. Καλά. Περιμένω να σε δω όταν ναι. θα έρθω και ναι, θα, ναι, θα αρχίσω ναι, να είσαι λίγο, λίγο πιο fit. Ναι, αρχίζω τώρα γυμναστήριο εδώ και 10 χρόνια το έχω αρχίσει, ναι. αλλά προσπαθώ <laughs> να το βάλω σε μια τάξη γιατί με έχει πάει λίγο πίσω αυτό γι' αυτό. Θα <laughs> <Παχανής> κάνει <laughs> και Φωρή. πρόζα υποψιάζομαι πώ κινείς. <laughs> θα... Σου πάει πρόζα. Εσένα. Θα έρθει να το δείτε. Θα έρθουμε να το δούμε. σε ευχαριστώ. Πολύ καλή αρχή. Πέμπτη, παρασκευή και Ε, Θα ρωτάτε που είναι ο Ντίνο και αν δεν θυμόσαστε το Κύκνο, ο βρετό. Αυτό.